Αγκάθη τις λειτουργίε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να γίνονται αποδέκτε ταλαιπωρία και καθυστερήσεων. Σύμφωνα με μηχανικού και επαγγελματίε του κλάδου, μεγάλε καθυστερήσει που συχνά ξεπερνούν το ένα έτο σημειώνονται από την έγκριση τη αίτηση έω την απόφαση υπαγωγή. Το αποτέλεσμα είναι τα ακίνητα που χρειάζονται άμεσε παρεμβάσει να παραμένουν σε απόλυτη αδράνεια. Τα προγράμματα αυτά που έχουν βγει τα εξοικονομώ κατοίκων επιχειρήσεων κλπ. Έχουν αρκετέ δυσλειτουργίε. Ε, το θέμα είναι καταρχήν, ξεκινάμε από, τη, από την ημέρα τη αίτηση μέχρι την υπαγωγή. Πολλέ φορέ σε κάθε πρόγραμμα περνάνε και το ένα, τον ένα χρόνο προβλήματα καταγγέλει το Τεχνικό Επιμελητήριο και στη σχετική πλατφόρμα που κάνει τη διαδικασία λαβύρινθο για του δικαιούχου. Την ίδια ώρα, όπω καταγγέλει, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είναι κοινά και σαφή σε όλα τα προγράμματα, προκαλώντα παρανοήσει και γραφειοκρατικά μπερδέματα. Μάλιστα και η πλατφόρμα ίδια. Κάθε αυτή έχει κάποιες λειτουργίες διότι ανοίγονται τα παιδεία τα οποία χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της, ε, του προγράμματος, τα το οποία πολλές φορές δηλειτουργεί και η ίδια η πλατφόρμα. Ε, το σύστημα πολλές φορές ε, σε κάθε πρόγραμμα, ε, επειδή υπάρχουν εντός εισαγωγικών βελτιώσεις ή διαφοροποιήσεις από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, σε ένα φορά τα δικαιολογητικά, οπότε υπάρχει πολλές φορές και μια σύγχυση και στους πολίτες. Αλυσιδωτές είναι οι επιπτώσεις και για τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος σύμφωνα με εκπροσώπους του εγκλωβίζεται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Ζητά να απλοποιηθούν οι διαδικασίε αλλά και να τρέξουν οι πληρωμές που κινούνται με ρυθμού χελώνα, καθώ είναι ακόμα σε εκκρεμότητα το Εξοικονομώ, Αυτόνομο και το Εξοικονομώ 2021. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα τελευταία και που είναι πολύ θυχτό είναι ότι καθυστερούν οι πληρωμέ του. Βρίσκουν πατήματα ε, τύπου ότι ένα χαρτί δεν κάνει ή δεν ανοίγουν την πλατφόρμα της πληρωμής και δεν μπορούν οι μηχανικοί να, πάρουν, να καταθέσουν τα χαρτιά ώστε να πληρωθούμε. Αυτό που ζητάμε είναι να, να υπάρξει μια πιο καλή οργάνωση στο κομμάτι της γραφειοκρατίας, γιατί καθυστερεί πάρα πολύ. Ο καταναλωτής παραπονιέται κάθε μέρα. Υπάρχουν κατασκευαστέ που δεν έχουν τη δύναμη να στηρίξουν χρηματικά αυτό το, αυτά τα έργα. Δηλαδή όταν ένα έργο είναι... 10-15.000 ευρώ, πόσα το. Δηλαδή, πόσα βάλουμε εμεί. Πρέπει να βάλουμε εμεί τα λεφτά για να περιμένουμε. Όλα αυτά τα ζητήματα που καίνε το κλάδο αναφέρονται σε επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδο, τμήμα Ανατολική Κρήτη, προ το αρμόδιο Υπουργείο. Ζητώντα άμεση λύση, ενώ διαχρονική πληγή είναι και οι χαμηλέ αμοιβέ για τι εργασίε των μηχανικών.